Προπόνηση των Κραπιστών Καπαδοκών, εδώ με τον προπονητή της ομάδας, τον Πέτρο Σιούλη, νέος προπονητής στην ομάδα φέτος. Και νέα ομάδα και για σένα, Πέτρο. Πέρσι στην Πεντέλη κέρδισες μια άνοδο, φέτος σε άλλη κατηγορία και λογικά με άλλους στόχους. Να μας πεις δύο λόγια και για τη φετινή χρονιά και για το σχεδιασμό της ομάδας. Καλησπέρα, Ανδρέα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην δεύτερη προπόνηση της ομάδας. Έτσι είναι όπως τα λες. Πέρσι ήμουν στην Πεντέλη, στην πρώτη μου σεζόν σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Κερδίσαμε την άνοδο μέσω της δεύτερης θέσης. Φέτος όμως είμαι στη τεχνική ηγεσία των Κραψίνων Καπαδόκων, μιας ομάδας που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αγωνίζεται στη Β' κατηγορία. Και στόχος φυσικά είναι η παραμονή. Η παραμονή η οποία την περσινή σεζόν άργησε να επισφραγιστεί. Και αυτό θα κοιτάξουμε να το πραγματοποιήσουμε νωρίτερα φέτος, ώστε η ομάδα να μπορεί να διαχειριστεί μετά την κατάσταση και να επωφεληθούμε μέσω και των προπονήσεων που θα κάνουμε εβδομαδιαίως μετά και το πέρας της προετοιμασίας, ώστε να κερδίζουμε και αγωνιστικά όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιούνται, αλλά και πάνω απ' όλα να το ευχαριστιόμαστε, γιατί κατά ψέματα αυτός είναι και ο στόχος του ερασιτεχνικού. Η ομάδα έχει τη χαρά και την τιμή, ή αλλιώς την πολυτέλεια, έχει και γυμναστή φυσικής κατάστασης. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Σαββίδη, τον οποίο έκλεισε ο κύριος Γιώργος Ευθυμίου, ο πρόεδρος της ομάδας, ώστε να αναλάβει το κομμάτι αυτό. Και από ό,τι μπορείς να αντιληφθείς και εσύ, οι ποδοσφαιριστές αυτό το εκμεταλλεύονται. Γιατί, όπως είπα και πριν, είναι πολυτέλεια για μια ομάδα Β' κατηγορίας να διαθέτει γυμναστή φυσικής κατάστασης. Από εκεί πέρα έχουν έρθει και κάποια καινούργια παιδιά στην ομάδα. Ναι, να μας πεις λίγο και για τις μεταγραφές, αν χρειάζεται κάπου ενίσχυση η ομάδα, έτσι πιο συγκεκριμένα. Ναι, χρειαζόμαστε κυρίως τα μετόπιστεν όσον αφορά τη θέση του στόπερ, ώστε να θωρακίσουμε την άμυνά μας. Και αυτό γιατί από την μεσοεπιθετικά η ομάδα διαθέτει όχι μόνο έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά και νεαρούς ταλαντούχους, οι οποίοι έχουν όλα τα προσόντα να δημιουργήσουν μια χημεία η οποία μπορεί να χαρίσει στην ομάδα και σημαντικά αποτελέσματα, αλλά και μεγάλες στιγμές όσον αφορά το ποδόσφαιρο που θα παίζουμε εντός αγωνιστικού χώρου. Να μας πεις τώρα λίγο και για το ότι η προετοιμασία ξεκινάει αργότερα φέτος, αν βοηθάει αυτό γενικά τις ομάδες, αλλά θα το δεις και από τη σκοπιά του προπονητή τώρα, αν σας βοηθάει που ξεκινάει το πρωτάθλημα αργότερα και η προετοιμασία. Σαν εγχείρημα είναι κάτι πρωτοποριακό, καινοτόμα μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Συνέβαινε σε άλλες πόλεις, τώρα θα το δούμε και στα Γιάννενα. Σαν πρώτη σκέψη, το συζητούσαμε και στο ράδιο σε εκπομπές που κάναμε, λέγαμε ότι αυτό ευνοεί τις ομάδες. Τις ομάδες μπορεί να τις ευνοεί, δεν ευνοεί σίγουρα τη θέση του προπονητή, γιατί καλείται ας πούμε από 19 Αυγούστου να φτιάξει ένα οργανόγραμμα ώστε μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου που είναι το κύπελο η ομάδα να είναι έτοιμη σε ικανοποιητικό τουλάχιστον βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι αν αφαιρέσουμε τις ημέρες ξεκούρασης, τις ημέρες των φιλικών που σίγουρα παρόλα αυτά κάθε ομάδα έχει και κάτι να κερδίσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, απομένουν μόνο οι προπονήσεις, οι οποίες δεν γίνεται να είναι διπλές όπως έχουμε συνηθίσει σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτομάτως αυτό συνεπάγεται με όχι ολοκληρωμένη προετοιμασία για τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, όπως και να το κάνουμε. Και γι' αυτό όλες οι ομάδες ουσιαστικά θα συνεχίσουν και την προετοιμασία τους και μετά την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Okay, ευχαριστώ πολύ.